Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Κωστικόγλου, καλή σας μέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, κύριε Κωστικόγλου. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, σίγουρα σε μια εορταστική περίοδο που τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά, και βεβαίως αυτό το αναφέρω γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είχαμε κάποιους άλλους τρόπους να επικοινωνούμε με το καταναλωτικό κοινό μέσα του Click Away ή Click Inside. Σίγουρα φέτος είναι θετικό ότι είμαστε ανοιχτά. Εκείνο όμως που δεν είναι θετικό είναι ότι δεν έχουμε αυτή την κατάλληλη, αν θέλετε, το κατάλληλο κλίμα, το οποίο καθορίζει κατά πολύ την καταναλωτική συμπεριφορά. Δηλαδή αυτό που διαμορφώνει την ψυχολογία, μια βεβαιότητα, μια ασφάλεια. Και αυτό φυσικά αντανακλά σίγουρα στην καταναλωτική συμπεριφορά όλων των συμπολιτών, και δεν είναι αυτή η εικόνα της αγοράς την οποία εμείς σαν έμποροι, σαν αγορά γενικότερα του Αγρινίου, αλλά και στις άλλες αγορές σε όλη τη χώρα, γιατί αυτά είναι τα μηνύματα, δεν έχουμε αυτή την αναμονή και την προσδοκία για μια εορταστική περίοδο που θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα στις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι στη διάρκεια αυτή της πανδημίας, η οποία σε λίγο θα συμπληρώσουμε 2 χρόνια από τότε που ξεκίνησε, έχουν χαθεί εορταστικές περιόδοι λόγω ακριβώς των περιοριστικών μέτρων, και φυσικά στην φετινή περιμέναμε με ανοιχτά τα καταστήματα να έχουμε μεγαλύτερη κίνηση. Μέχρι στιγμής δεν είναι οι προσδοκίες, δεν ικανοποιούνται οι προσδοκίες, είναι μικρότεροι και κατώτεροι του αναμενωμένου. Εμείς όμως είμαστε εδώ, και αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε και σαν Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου, ότι οι επιχειρήσεις, παρόλο τις δυσκολίες, είναι εφοδιασμένες με προϊόντα, θα προσφέρουν σε ιδιαίτερα καλές τιμές, και οι συμπολίτες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους από τη μια πλευρά και να εκμεταλλευτούν βεβαίως και την ποικιλία των προϊόντων και τις καλές τιμές, και από την άλλη να στηρίξουν τις επιχειρήσεις αγοράς, τις 4 εργασίες που υπάρχουν σε αυτές, μιας και όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας οι επιχειρήσεις και του λιανικού εμπορίου έχουν υποστεί μεγάλες συνέπειες, έχουν συσσωρεύσει πολλές υποχρεώσεις και φυσικά θέλουν να δουν την επόμενη μέρα, και γι' αυτό χρειάζεται και σε αυτή την εορταστική περίοδο να υπάρχει μια ανάλογη στήριξη από την πλευρά των συμπολιτισσών και συμπολιτών μας που επί χρόνια αυτοί μας στηρίζουν, και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, μέσα από τη δραστηριότητά μας στηρίζουμε με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη λειτουργία τους την τοπική μας οικονομία. Τώρα, να σας μεταφέρω το τι έχω παρατηρήσει, κύριε Κωστικόγλου, και βεβαίως να το συζητήσουμε, και βεβαίως είναι ένας προβληματισμός αυτός και για τους ακροατές και για τις ακροάτριες. Βλέπουμε αρκετό κόσμο, όχι όμως εκείνο τον κόσμο που ξέραμε, να κυκλοφορεί στους εμπορικούς δρόμους του Αγρινίου, να κοιτάζει τις βιτρίνες, αλλά με δυσκολία να μπαίνει μέσα. Και αυτό το είδαμε και την Κυριακή, όπου ήταν ανοιχτά τα καταστήματα. Δεν είχε τον κόσμο που περιμέναμε, που περίμενα εγώ τουλάχιστον, να δω να κινείται στην αγορά του Αγρινίου, γιατί ήταν μια Κυριακή όπου ο καθένας έχει ένα άπλετο χρόνο να κινηθεί, να δει, να επιλέξει. Και βεβαίως εκείνο το οποίο έχω παρατηρήσει τις τελευταίες ημέρες είναι ξανά τεράστιες ουρές έξω από τις εταιρείες των ταχυμεταφορών, και βεβαίως είδα και από τα κουτιά και από τις μάρκες πάνω στις συσκευασίες να υπάρχουν ήδη ένδυσης και υπόδυσης. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι έχει χαθεί πλέον ένα μεγάλο κομμάτι ή ένα κομμάτι που παραδοσιακά ψώνιζε από τα καταστήματα της πόλης και έχει στραφεί προς το ηλεκτρονικό εμπόριο? Θα σας πω το εξής. Σίγουρα αυτή η εξέλιξη που υπήρξε μέσα στην πανδημία, και κυρίως αυτό που τοποθετείται σαν εξέλιξη όσον αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο και μία τάση του καταναλωτικού κοινού να αναζητεί μέσω του ηλεκτρονικές πλατφόρμες για να μπορέσει να κάνει κάποιες αγορές, αναδείχθηκε την πρώτη περίοδο της πανδημίας, και μιλάμε για την περίοδο το πρώτο δίμηνο, τρίμηνο του 2020. Ασφαλώς αυτό δημιούργησε μία συμπεριφορά την οποία κανείς δεν μπορεί να την παραγνωρίσει ούτε να την υποτιμήσει. Από την άλλη πλευρά όμως, εμείς θέλουμε να πούμε ότι
η δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε όλες τις τοπικές αγορές είναι εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης με την λειτουργία μας και με τους συμπολίτες και φίλους καταναλωτές, οι οποίοι μας στηρίζουν και εμείς στηρίζουμε, αν θέλετε, όπως είπα προηγουμένως, την τοπική μας οικονομία μέσα από τη δραστηριότητά μας, και δημιουργούμε και πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Αυτό δεν πρέπει να το προσπερνάμε. Το έχουμε αναδείξει επανειλημμένως μέσα και από τις τοποθετήσεις μας, από τις αναφορές μας και στο δημόσιο λόγο γενικότερα, ότι η λειτουργία του λιανικού εμπορίου των φυσικών καταστημάτων πρώτα απ' όλα δίνουν ζωντάνια μέσα σε μια πόλη. Να σκεφτεί κάποιος τι θα συνέβαινε σε μια πόλη η οποία να είναι με κλειστά καταστήματα, όπως μπορεί να το βλέπουμε σε μια μέρα γιορτής ή σε μια αργία. Σε μια αργία, ναι. Όταν, ναι. Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε μια πόλη κλειστή και λέμε όλοι είναι κλειστή η αγορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αγορά από μόνη της, η λειτουργία δηλαδή της αγοράς, σηματοδοτεί και τη ζωντάνια της πόλης. Έτσι. Ναι, άρα γι' αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Ναι. Από την άλλη πλευρά, επιτρέψουμε να πω ότι ακριβώς εμείς δεν το βλέπουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι μια κατάσταση υπαρκτή. Υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που έχουν παράλληλα τη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος με το φυσικό κατάστημα. Το φυσικό κατάστημα είναι αυτό το οποίο όμως στο μεγαλύτερο ποσοστό του λιανεμπορίου κυριαρχεί. Ασφαλώς ένα κομμάτι συμπολιτών επιλέγουν. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι ασφαλώς όταν κάνουμε μια αναζήτηση, θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν, σωστά πρέπει να το αναζητήσουμε, να κάνουμε την έρευνα αγοράς και να συγκρίνουμε ομοειδή πράγματα για να μπορούμε να είμαστε και πιο σωστοί στις συγκρίσεις μας και να πούμε ότι αυτό το προϊόν το πουλάει το ένα το κατάστημα τόσο, στο ηλεκτρονικό το βρίσκω τόσο. Ασφαλώς υπάρχουν πολλές εταιρείες, ειδικά στα επώνυμα προϊόντα, που μεταξύ της τιμής που πουλιέται στο φυσικό κατάστημα και της τιμής που πουλιέται στο ηλεκτρονικό, δεν υπάρχουν διαφορές μεγάλες. Μπορεί να τις τάξει το 10%. Το 10% παράδειγμα λέω, το κάνει και ένα φυσικό κατάστημα αμέσως στον καταναλωτή. Και κάνει και πολύ περισσότερο. Εμείς ξέρουμε τώρα σε ποια περίοδο βρισκόμαστε. Ναι. Να ρωτήσω, κύριε Κωστίκουλου, μας είπατε ότι δεν υπάρχουν η κίνηση έως τώρα, έτσι, να ευχηθούμε να αλλάξουν τα πράγματα. Ναι. Έτσι. Έως τώρα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις προσδοκίες που έτρεφε ο καθένας ξεχωριστά και συνολικά η αγορά του Αγρινίου. Αυτό έχει να κάνει και με τις ανατιμήσεις που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό και στην ενέργεια που προφανώς μετακυλίεται και στους καταστηματάρχες και στους καταναλωτές, και από τον φόβο της πανδημίας που ήδη αυτό έχει γίνει πια καθημερινότητά μας, αυτός ο φόβος από την πανδημία. Ναι, ασφαλώς. Βεβαίως, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Ο φόβος, η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα είναι στοιχεία και δεδομένα αυτή τη στιγμή, χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη συμπεριφορά. Εμείς όμως, και θέλω, το έχουμε πει και μέσα από τις δικές σας εκπομπές που μας έχετε δώσει το βήμα να μιλάμε να λέμε την άποψή μας, έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι ακριβώς όλη αυτή τη διάρκεια της πανδημίας των 2 περίπου ετών, με τον υποδειγματικό τρόπο, πραγματικά είναι υποδειγματικός ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε και τηρούμε, μας αναγνωρίσαν και οι ίδιοι. Όλη η πολιτική ηγεσία, με πρώτον τον Πρωθυπουργό, ότι είμαστε ένας ασφαλής προορισμός, ότι τηρούμε τα μέτρα προστασίας, εξακολουθούμε να το κάνουμε και τώρα. Από την ημέρα που βγήκαν ο διαχωρισμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολιαστών, και μιλάω για τις 6 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, έχουμε 40 μέρες και πλέον. Εκείνη η μέρα, με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, ήταν και αυτό που σε πανελλαδικό επίπεδο, αν θέλετε, μείωσε την επισκεψιμότητα. Όχι, δεν μιλάμε για τη ζήτηση. Ναι, την επισκεψιμότητα. Ναι, ναι. Γιατί από αυτή καθορίζεται, ξέρετε, η συμπεριφορά και η κίνηση στην αγορά. Πάντως, από μια μικρή έρευνα, είναι τσιμπημένη η αγορά, κύριε Κωστικόγλου, σε κάποια προϊόντα. Κανείς δεν παραγνωρίζει. Αυτό είναι, να σας πω κάτι, είναι ένα μέτρο το οποίο δεν καθορίζεται από εμάς. Ναι, ναι. Εμείς οι λιανοπολιτές, θέλω αυτό να γίνει ξεκάθαρο, οι λιανοπολιτές στηρίζονται οι τιμές λιανικής που βλέπετε στα προϊόντα κατευθείαν από τους προμηθευτές. Μπορεί να ανεβάζουν οι προμηθευτές τα ποσοστά τα δικά τους και τις χοντρικές τιμές, και τα δικά μας παραμένουν στην ίδια. Άρα και εμείς απορροφούμε όλες αυτές τις αυξήσεις με ζημία δική μας. Αυτό θέλω να πω και να είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι δική μας επιλογή. Και βεβαίως να συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτό το ενεργειακό κόστος, αν θέλετε, από το καλοκαίρι που μετακυλήθηκε, τα μεταφορικά, από τα οποία είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα κοντέινερ παράδειγμα
που μεταφέρει προϊόντα από την Ασία από 3-4 χιλιάδες έχει πάει στα 15. Ναι. Μήπως περιμένει ο κόσμος να ψωνίσει στις εκπτώσεις για αγαθά τα οποία δεν τα χρειάζεται άμεσα. Δεν μιλάω για την καθημερινότητα, για τα προϊόντα. Εντάξει, αυτό είναι πάντα μία σκέψη μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μες. Πάντα αυτή η σκέψη επικρατούσε. Αυτό όμως σε καμιά πλευρά, από καμιά πλευρά δεν δικαιολογεί αυτή την εντελώς, αν θέλετε, μειωμένη αγοραστική κίνηση που υπάρχει. Και επαναλαμβάνω ότι και οι συνάδελφοι προσεγγίζουν πραγματικά στο θέμα των τιμών την επιθυμία των καταναλωτών να ψωνίσουν ένα προϊόν τώρα, γιατί ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα που το έχουμε αναδείξει επανειλημμένος και σαν Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου είναι η ρευστότητα στις επιχειρήσεις. Και ακριβώς αυτή τη ρευστότητα θέλουμε να την ενισχύσουμε. Δεν είναι μόνο η επιθυμία όμως των καταναλωτών, είναι και η δυνατότητα, κύριε Κωστίγουλου. Βεβαίως, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Αυτό που είπατε για την ενέργεια, για φανταστείτε όμως εμάς τις επιχειρήσεις που λειτουργούμε συνεχώς και να πάμε στο ρεύμα τώρα. Είναι σωστό με τα air conditioner κλπ. Που έχουμε διπλασιάσει τα κόστη αυτά τα ενεργειακά. Μάλιστα. Ωραία. Επειδή όμως είμαστε, κύριε Στόμπο, επειδή είμαστε σε γιορτές και οι γιορτές και εμείς, επειδή από τη φύση της δουλειάς μας πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να στείλουμε και αισιόδοξα μηνύματα, να στείλουμε σε όλους τους φίλους και καταναλωτές που μας ακούνε ότι η αγορά μας, και παρόλο τις δυσκολίες, είναι εφοδιασμένη προϊόντα, προσφέρουμε σε καλές τιμές, να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις της αγοράς, να στηρίξουν τις θέσεις εργασίας, να έχουμε υγεία. Το λιανικό εμπόριο είναι ένας ασφαλής προορισμός, μπορούν οι συμπολίτες να κάνουν τις αγορές τους μέσα ακριβώς σε ένα ασφαλές περιβάλλον λόγω της πανδημίας. Τους περιμένουμε να τους εξυπηρετήσουμε, να ευχηθούμε υγεία, ευτυχία, αισιοδοξία και ελπίδα σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές να έχουμε. Εγώ ευχαριστώ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.